Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον κύριο Μίμη Ανθρουλάκη. Σαν... Καλώς ήρθατε. Εσύ διατήρησε νέος πάντα. Έχω κάποια χρόνια να σε δω. Στη Φορμόλη. Παρουσιάσαμε μαζικά από ένα βιβλίο εδώ. Το ζητούνται αλχημιστές, μου φαίνεται. Δεν τους βρήκαμε. Ναι, δεν τους βρήκαμε έκτοτε. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ναι, πέρασαν. Αλλά στο πέρασμα αυτών των χρόνων εσείς κάνατε σπουδαία πράγματα. Γράφετε, σας αρέσει πολύ. Εγώ Σωτήρη είμαι προφορικός. Ναι, αλλά γράφω μια φορά το χρόνο ένα βιβλίο. Αφήνοντας την πολιτική, αφήνοντας εννοώ ότι είναι ενεργοπολιτική, ναι. Γιατί πολιτικό όν γεννηθήκατε, θα φύγετε, έτσι. Την κούνια. Ναι, πώς λένε, είδατε τι κάπου σε κάποια από τις χώρες εκεί πάνω, Νορβηγία, Σουηδία, έχουν απαγορεύσει να πεθαίνουν οι άνθρωποι σε έναν τόπο, γιατί λέει τους θάβουν, είναι τόσο το ψύχος, που ακόμη έχουν εντοπίσει από την Ισπανική γρίπη. Φαντάσου. Να υπάρχουν. Είναι τέτοια περίπτωση ο Ανθρουλάκης που μετά από χρόνια στο DNA του θα υπάρχει η πολιτική μέσα. Αλλά νομίζω ότι έχετε χαρίσει λογοτεχνικά σπουδαία πράγματα στα χρόνια που δεν είστε στην πολιτική. Όχι ότι πριν ήταν λιγότερο καλά. Λογοτεχνικά και στα οικονομικά και στην ιστορία τώρα μέσω βιογραφιών έκανα ένα πιστεύω σημαντικό, έτσι φάνηκε από το κοινό, το ταξίδι μέλητος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένα βιβλίο. Σας έλεγα πόσο εμένα ένιωθες ότι πραγματικά υπήρχε κάπου αόρατος ο Ανθρουλάκης και ζούσε τις στιγμές αυτού του ζευγαριού. Ναι. Που δεν ήταν καλές οι στιγμές. Όχι, βέβαια. Λίγες καλές. Ενώ του Μίκη πράγματι τις έχω ζήσει. Ναι, τις έχει ζήσει. Λοιπόν, Μίμης Ανδρουλάκης, αλλός Θεού, ο μυστικός Μίκης απόψε προσκεκλημένος από την Ιολκό, από το Κέντρο Πολιτισμού Ιολκό στις 7 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Αμφιθέατρο Κορδάτος, ένα βιβλίο που το αγαπήσατε πολύ, έτσι. Ναι, το έγραψα, βέβαια, πίσω του έχει μεγάλη έρευνα. Το έγραψα με φρενήρι τρόπο το καλοκαίρι, αλλά πίσω έχει έρευνα 50 ετών. Γιατί είχατε μνήμη από όλες τις συναντήσεις με τον Θεοδωράκη. Τα 50 χρόνια τα ξέρω, δεν υπάρχει. Επειδή είναι εκείνος ξεχωριστός ή επειδή εσείς ξέρετε να αποθηκεύετε σε ένα ξεχωριστό μέρος του εγκεφάλου σας τα σημαντικά. Θα σου πω κάτι, μέσα μου έχω μείνει πάντα μαθηματικο-μηχανικός. Αυτή η πρώτη μου ιδιότητα, δηλαδή έχω τρόπο να τα κρατώ τα πράγματα. Ναι. Και ύστερα μελετούσα συνέχεια το Μίκη. Μέσω του Μίκη προσπάθησα να μάθω όλο τον Μπετόβεν, όλο τον Σωστακόβιτς, όλο τον Βάγνερ, τον Χατζηδάκη, τον Τσιτσάνι. Όλες τις μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες. Γιατί ο Μίκης είναι τώρα 93 χρονών. Άρα έχει ζήσει 100 χρόνια, θα ζήσει. 102 το λιγότερο. Θα του έχω βάλει όριο, δηλαδή τα 102. ώστε να ότι πρέπει να τα φτάσει οπωσδήποτε. Ναι, μετά θα τα φτάσει οπωσδήποτε, μετά πεθαίνει όποτε θέλει. Διότι θα πρέπει να διευθύνει την ενάδη του Μπετόβεν στα 200 χρόνια από το θάνατο του Μπετόβεν, στο Ηρώδιο. Ο τελευταίος συμφωνικός θα διευθύνει ο Μίκης. Ως μπαγκέτα θα έχει το δεκανίκι του, ας το πούμε έτσι. Και μετά μπορεί να αναλυφθεί στους ουρανούς. Διότι στο βιβλίο αυτό έχω και τον επικίνδυο που το έβγαλα πριν 40 χρόνια ακριβώς. Μια βροχερή μέσα στην καταιγίδα κάποτε μου λέει: εσένα θα βάλουνε να γράψει τον επικίνδυό μου. Σας ξέρω εγώ καλά, τους αριστερούς. Θα λέτε παρά τη συμβολή του, ωστόσο, αν θέλω τώρα να τον ακούσω τον επικίνδυό μου. Και τότε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην καταιγίδα, Σωτήρη, έβγαλε αυτόν τον επικίνδυο του Μίκη, το συγκλονιστικό που θα τον δείξει μέσα στο βιβλίο, που ξεκινά με τη φράση «Πυροβολήστε τα ρολόγια». Οι δημοκρατικοί και οι επαναστάτες του 1848 της Μεγάλης Επανάστασης, χωρίς καμιά συνεννόηση, αυθόρμητα πυροβολούσαν τα ρολόγια, να σταματήσει ο χρόνος, ας πούμε. Ο Μίκης δεν είναι αριστερός. Ο Μίκης, τα ξέρεις. Τι θα πει αυτό. Είναι εθνικός. Κάποτε okay, αλλά έχουμε και μια, γιατί πεσείς. Έχω μια σκηνή αστεία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Που λέει ο Μίκης. Μίμη, είναι μια συγκλονιστή βραδιά, δηλαδή έχει πεθάνει η μάνα του Μίκη, θα δεις μέσα το γεγονός αυτό. Μίμη, ο Μάνος είναι ο πραγματικός αριστερός, ο ελευθεριακός αριστερός. Και ο Μάνος γυρίζει, με κοιτάζει θυμωμένα να μην πω. Είδε στα μάτια μου τι πήγα να πω. Διότι είχε πει την προηγούμενη μέρα ο Μάνος ότι εγώ εμπεριέχω τον αριστερό. Αυτός δεν με εμπεριέχει. Ωραίο, λοιπόν, πολύ ωραίο. Στον Μίκη, στην περίπτωση του Μίκη έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο Μίκης σε αυτή την ελιγιώδη περιδίνησή του, το στροβιλισμό του, ερωτικό, μουσικό, πολιτικό, μυθολογικό, παιγνιώδη, υπερβαίνει όλες τις πάγιες οριοθετήσεις. Και ο Μίκης, ο φανατικός, ο αριστερός, ας πούμε, αφήνει σαν καταστάλαγμά του, ιδίως μετά το θάνατο, θα το καταλάβουμε αυτό, μια διανοητική, ηθική και πολιτική μετριοπάθεια. Ο φανατικός μέσω της περιδινήσεως γίνεται οικουμενικός. Δηλαδή πλέον ο Μίκης είναι οικουμενικός. Λοιπόν, τώρα που λέτε για τον ερωτικό, έχει μια σκηνή καταπληκτική. Δεν έχω προλάβει να το τελειώσω το
βιβλίο. Όταν το διαβάζει, πηγαίνει μια πιτσιρίκα. Να το πηγαίνει μια πιτσιρίκα, τον επισκέπτεται, παραμονή πρωτοχρονιάς ήταν. Ναι. Που τον φίλησε στο στόμα. Τον φίλησε εγώ στο στόμα. Εγώ τον έπιασα στα πράσα. Και η προτροπή του Ανδρουλάκη. Όχι, εγώ ανοίγω. Ανοίγω. Πρόσεχε, είναι το ισόγειο του Μίκη. Και έχω πάει όπως πάντα απόγευμα. Αλλά επειδή πήγα λίγο νωρίς, ένα τέταρτο, μπαίνω μέσα πέρυσι. Δηλαδή την πρωτοχρονιά πέρυσι. Ναι. Και είχε πάει μια πανέμορφη κοπέλα για να του ευχηθεί. Με καλή διάθεση. Και αυθόρμητα όπως τον είδε, του έδωσε ένα μεγάλο ερωτικό φιλί στο στόμα. Ανοίγω εγώ την πόρτα, πάπη τον συλλαμβάνω επί τόπου. Ναι, αλλά και μου λέει: είμαι ευλογημένος, μου λέει ο Μίκης. Η κοπέλα βέβαια. Του λέω: μα δεν έκανε τη θεραπευτική μέθοδο που σου έχω μάθει από την Κινέζη. Πείτε το, πείτε το. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Γιατί, γιατί το να ακουμπήσει το στήθος. Κοίταξε, ένα είναι... του λέω: έπρεπε, γιατί το είχαμε κάνει σε άλλη σκηνή πριν 40 χρόνια. Του θύμισα μια άλλη ιερή σκηνή. Αυτό έχει γίνει, πέρα στην πραγματικότητα. Ο Μίκης περνούσε μια μεγάλη κρίση. Και στο ασανσέρ πιάνω το χέρι του, μεγάλη κρίση όμως. Έτσι, όταν λέμε ψυχική, δηλαδή κρίση μεγάλη. Πήγα να το φέρω από το Παρίσι, από τους γιατρούς κλπ. Και ακούμπησε το χέρι του πάνω στο στήθος μιας νέας κοπέλας με μια αθότητα, ας το πούμε έτσι. Έρος με την αρχαιολινική έννοια, ο θείος έρος που λέμε. Και ζωντάνεψε, του πέρασαν όλα. Και του λέω: έπρεπε όμως να ακουμπήσει το χέρι σου εκεί. Αυτή είναι η προτροπή του Ανδρουλάκη. Το θαυματουργό άγγιγμα θα σου περνάγαν όλα. Διότι οι Κινέζοι, ξέρεις, οι Κινέζοι έχουν μια μέθοδο. Ξαπλώνει ο ηλικιωμένος με μια παρθένο, δεν κάνει τίποτα, απλώς την ακουμπάει λίγο και βγαίνει πάντα ανανεωμένος. Ξαναγίνεται, παίρνει ζωτική ενέργεια, μεταβίβαση ζωτικής ενέργειας. Έτσι έκανε ο Γκάντι με δύο όμως. Με δύο. Και τον βρήκανε νεκρό στο κρεβάτι όμως. Να σας πω τώρα, αυτό έχει τα δυσδιάκριτα όρια βεβαίως της σεξουαλικής παρενόχλησης, της εκμετάλλευσης. Όχι, αυτό είναι ιερό. Στην Κίνα. Έτσι όπως το περιγράφεται, προφανέστατα. Ναι, ναι, είναι. Γιατί ιερό. Έχουμε δύο γυναικεία κορμιά στο εξώφυλλο. Είναι το προηγούμενο. Α, τα δύο είναι από το Ματής. Εδώ ο ζωγράφος ο Ματής παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στο βιβλίο του Μίκη. Σε αυτό το βιβλίο που έβγαλα τότε. Διότι πρόσεχε. Ένα τραγούδι συνδέει. Πρόσεχε πια του Μίκη. Ένα τραγούδι. Με τίτλο «Ιεραστές του Τερουέλ». Εσύ το ξέρεις ως Χάνιμον. Mm-hmm. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου αργότερα από τον ναι, Κάτσο. Ναι, ναι, αν θυμηθείς τον όνειρό μου βραβεύτηκε. Ένα τραγούδι, Σωτήρη, συνδέει. Θα το δεις μέσα. Το Τζε Γκεβάρα, τον Κάστρο, το Χεμιγουέι, το Ματίς, το Σαλβατόρ Ντελί, τον Πικάσο, τον Ήλια Έρεμπουργκ, τον Ρώσο συγγραφέα κλπ. Ένα τραγούδι, το Χάνιμον. Θα δεις πώς μέσα στο βιβλίο. Είναι συγκλονιστική στιγμή. Δηλαδή στο Μίκη με τον Σαλβατόρ Νταλί. Δηλαδή μέσα από αυτό το βιβλίο ο Μίκης συναντιέται με όλες τις προσωπικότητες. Ζωντανούς και πεθαμένους. Ναι, βέβαια. Έτσι, ναι, δεν... ναι, 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 ναι. Δηλαδή μέσα έτσι. Θα δεις, ας πούμε, την ελληνικότητα του Μπετόβεν. Θα δεις τη συζήτηση με τον Μπετόβεν. Θα πεις, μα είναι φανταστικό. Μα ο Μίκης συνομιλεί από 17 ετών συνομιλεί με τον Μπετόβεν. Το ίδιο με τον Σωστακόβιτς που δώσει το πρώτο χρυσό βραβείο. Δηλαδή έχουμε ένα συγκλονιστικό ταξίδι του Χαρίλαου Φλωράκη με τον Μίκη, με τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο. Από τη Μόσχα προς το Βλαδιβοστόκ. Σταματάνε όμως στη λίμνη Βαϊκάλη. Εκεί συμβαίνουν απίστευτα γεγονότα. Μέσα σε αυτό το ταξίδι μπορείς να δεις το ψυχογράφημα του Χαρίλαου. Ή θα δεις, ξέρω εγώ, ας το πούμε έτσι, μέσα από τη συνάντησή του με τον Βάγνερ, τους μεγάλους έρωτες, τους ελληνικούς έρωτες του Βάγνερ. Ή ξέρω εγώ, να δεις τον Μίκη να παίζει την απασιονάτα του Μπετόβεν στον Λένιν. Να γίνεται ο τακουστής, ο σφραγισμένο τρένο του Λένι με την ερωμένη του Ινέσα Αρμάν. Καταλάβατε γιατί το έχει αγαπήσει τόσο αυτό το βιβλίο. Αλλά έχω αγαπήσει και το Ελευθερίου Βενιζέλ το ταξιδιμένη του. Αλλά αυτό είναι σκληρό. Εντάξει. Εκείνο σας το είχα πει ήταν είναι σκληρό. Δικό μου αγαπημένο και δεν είχε και αυτό μου λέει είναι κρίμα που δεν το είχαμε παρουσιάσει αυτό. Δεν είχα έρθει εδώ, αλλάξαν σαν και να πούμε ότι στις 8 είναι και στη Λαμία, επειδή μας βλέπετε και εκεί στις περιοχές, να τον αναζητήσετε στη Λαμία. Στις 8 λοιπόν, πείτε μου τώρα, όλη αυτή η ιστορία που έγινε προσφάτως με τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο, στα στεναχώρηστε, δηλαδή κάποιοι τον παρουσίασαν περίπου ως ανοϊκό, σαν να έχει προχωρημένο Αλτσχάιμερ. Θα σου κάνω μια εξομολόγηση για να καταλάβεις το μυστήριο. Ο κόσμος που μας ακούει να καταλάβει το μυστήριο, ο μυστικός Μίκης, λέει το βιβλίο. Mm-hmm. Σαλός Θεού, ο τρελός του Θεού, ναι, ναι. Ο μυστικός Μίκης. Το σαλός είναι θεολογική έννοια. Είναι ας πούμε ένας τρελός Άγιος, έτσι. Ο οποίος αντλεί από τα δικημένα πλάσματα του Θεού το δικαίωμα να σταθεί ως ίσως προς ίσον προς όλες τις εξουσίες και να τις προκαλέσει. Ακόμα και τη θεία δικαιοσύνη να προκαλέσει. Αυτός είναι ο σαλός Θεού. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις κάτι. Θα σου το πω με λόγια του Καζαντζάκη για να μπει ο ακροατής μας στο νόημα. Όλοι έχουν διαβάσει τον Καπετάν Μιχάλη, ας πούμε. Θα δεις να λέει ο Καζαντζάκης.
παρουσιάζει τον καπετάν Μιχάλη που λέει: «Εγώ είμαι η Κρήτη, μωρέ, στην επανάσταση του 66-69. Και να ορμάει πάνω στις σφαίρες να αυτοκτονήσει στην ουσία. Και λέει ο δεσπότης του Αγίου Μινά: «Έχει ένα δαίμονα μέσα του ο καπετάν Μιχάλης, που δεν είναι η Κρήτη. Έχει ένα δαίμονα μέσα του ο Μίκης, που δεν είναι μόνο η αριστερά, ξέρω, ο σοσιαλισμός, οι ουτοπίες. Δεν είναι η Κρήτη, δεν είναι η Μακεδονία, δεν είναι η Δημοκρατία, δεν είναι η Χιλή, δεν είναι. Τι είναι? Είναι ένα πάσχον παθιασμένο, απελπισμένο, αχόρταγο, παράλογο, ηρωικό, ελευθεριακό, άναρχο, πρωτεϊκό εγώ, ένας μεγάλος εγωκεντρισμός, μια μεγάλη Θεοδωράκη προσαγωνία, η οποία μετουσιώνεται σε έρωτα, σε μουσική, σε επανάσταση. Όταν η μεγάλη αυτή αγωνία του Θεοδωράκη εσωτερική, αυτό το εγώ του, δεν μουσικοποιείται, δεν ερωτικοποιείται, δεν πολιτικοποιείται, παράγει ψυχικές κρίσεις και πολιτικές κρίσεις. Ο Μίκης πήγε εκεί για να ξεφοβηθεί. Ήθελε να δει τα μάτια των ανθρώπων, να δει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα μάτια τους, να ξαναζήσει την αγάπη, να βγάλει μέσα στο σκοτάδι μια φωνή. Είμαι ζωντανός. Δηλαδή, πήγε στην πλατεία. Θανάτο, θάνατο, πατή σας. Αντιστέκεται στην αμετάκλητη φθορά του χρόνου. Είναι εντελώς άλλο. Αρνείται να παραδεχθεί. Τον τροφοδότησε με ενέργεια αυτή. Έτσι, να σας πω, εσείς οι άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης, έτσι κι αλλιώς, μια καλώς ονομένη ανισορροπία την έχετε. Μα είναι αναγκαία, διότι από αυτήν. Μα αν ήσασταν συμβατικοί, κανονικοί άνθρωποι. Δεν βάζει σε μένα, εγώ είμαι ορθολογικός. Γιατί όχι. Ανήκω στην ορθολογική σχολεία. Είμαι, όχι, μα μην το χαλάτε. Όλη σας η γοητεία είναι στο ότι είστε λίγο jazz, δεν είστε. Δηλαδή, ο Μίκης είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα. Ο καθημερινός άνθρωπος, πες βρε Στέλιο μου. Ναι, δεν μπορείς. Το συνοδεύει ένας φίλος από τα παλιά, το Μίμη τον Αυγουλάκη, είναι πίσω από τις κάμερες, δεν τον βλέπετε. Λοιπόν, ο Μίκης, όσα χρόνια να περάσουν, ποτέ δεν θα μάθει την καρτερία και τη φρόνηση και το μέτρο. Είναι ωραίο είναι να φύγει χωρίς να τα έχει μάθει. Δεν θα τα μάθει ποτέ, τέλειωσε. Ας μην τα μάθει. Ναι, ας μην τα μάθει. Μας αρέσει έτσι. Δηλαδή, ο Μίκης είναι η διαλεκτική των άκρων. Γίνεται να αλλάξει με το ίδιο πάθος θέση και αντίθεση. Και μένει σε εμάς να αναζητήσουμε τη σύνθεση. Δηλαδή, αιώνιο παιδί, αθώο παιδί και δαίμον. Κυριολεκτικά δαίμον όμως, Ξέρω εγώ, λαϊκός συμφωνικός. Ανατρεπτικός συντηρητικός. Δηλαδή, στο μήκο συντηρητικό. Μα για τα συμφωνικά. Δηλαδή, ελληνομανή υπερπατριώτη και ταυτόχρονα διεθνιστή απίστευτο. Ή, ξέρω εγώ, ανέστιο και στρατοπεδικό. Όλα αυτά είναι ο Μίκης. Του maximum και του minimum. Δεν υπάρχει το optimum. Εσύ πρέπει να το βρεις. Ναι. Ή στο maximum θα είναι ο Μίκης, ή στο minimum. Του ύψους ή του βάθους που λέμε. Μου έλεγε ο Κορκολής που συνεργάζεται πολύ στενά μαζί του τα τελευταία χρόνια. Και που ότι στα το συμφωνικά. Βεβαίως. Ναι. Στα για τα συμφωνικά, μάλλον του Μίκη. Δεν θυμάμαι τώρα κάποιος πολύ ανεξάρτητος και πολύ άσχετος με την Ελλάδα οργανισμός ευρωπαϊκός. Τον έχουν κατατάξει στην τριάδα, στην πεντάδα. Ο τελευταίος συμφωνικός. Θέλω να πω, έχουν πει σπουδαία πράγματα για τα συμφωνικά έργα. Γιατί εδώ οι Έλληνες ξέρουν μόνο τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα επικά, το Ερωμιοσύνη, το Άξιον Εστί, αυτά κλπ. Αλλά αγνοεί η Ελλάδα το συμφωνικό έργο του Θεοδωράκη. Γι' αυτό εγώ τον βάζω να συνομιλεί με τον Μπετόβεν, τον Σωστακόβιτς, τον Βάγνερ, με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, με τον Νίκο Σκαλκότα. Έχω και τον Μάνο Χατζηδάκη, βέβαια, τον Τζιτσάνι, καλά. Αλλά και τους τραγουδιστές, τους στιγμές απίστευτες με τον Πιθικότσι, με τον Καζατζίδη, με Φαραντούρη. Άλλα υλικά έχει ο Χατζηδάκη στην προσωπικότητά του. Άλλα. Γιατί ήταν και οι δυο πολλοί. Είναι ο Μίκης, ο Ξιδερκής, αλλά και ο Χατζηδάκης. Ήταν... Φύες. Ο Μίκης είναι μεγαλοφύης, αλλά ο Μίκης είναι πιο πολυδιάστατη προσωπικότητα, έτσι. Ο Μάνος... Άρα έχει άλλα υλικά. Ναι, άλλα. Δηλαδή ο Μάνος είναι πολύ τραυματίας, ας πούμε. Όπως το καταλαβαίνεις. Στον ψυχισμό του. Ναι, ναι, είναι πιο τραυματίας ο Μάνος, ας πούμε. Δηλαδή θα σώσω μια σκηνή που την έχω στο βιβλίο, στην πιο δραματική στιγμή, τη μέρα που πέθανε η μάνα του Μάνου. Εκεί αγκαλιάστηκαν, τραγουδούσαν οι δυο τους, ο Μίκης και ο Μάνος, με την κυρία Λίκη ζεστή δίπλα. Είμαστε μεθυσμένοι. Εγώ με τον Μίκη πήγαμε μεθυσμένοι στο σπίτι του Μάνου. Κρεμάστηκε από πάνω του ο Μάνος. Και να λέει ο Μάνος, πέθαναν οι καλύτεροι Μίκη. Δηλαδή την επόμενη, έκανε μια μετάθεση από την νεκρή μητέρα στους νεκρούς της αντίστασης, της κατοχής, να πούμε, παλιούς φίλους των οικονομήτων, τον Βασίλη Ζάνο, τον Εμφυλίου. Έμεινε άφωνος. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ο Μίκης, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Μάνο, τα πάντα σε εμάς είναι κοινά. Γεννηθήκαμε το 25 και οι δύο. Τον πατέρα μας τον λένε Γιώργη, το δικό σου Γιώργη και το δικό μου. Κριτικός ο δικός σου, κριτικός και ο δικός μου. Δικηγόρος ο δικός σου, δικηγόρος ο δικός μου. Πρόσφυγας η μάνα μου, πρόσφυγας και η δική σου μάνα. Η μουσική μας θεράπευσε για τους δύο. Εγώ θα ήμουν ο τρελός του χωριού, χωρίς τη μουσική,
και εσύ άθερμα στα χέρια του υποκόσμου. Ναι, Μίκη μου, ναι, Μίκη μου. Χωρίς τη μουσική θα έχαναν κάθε επίφαση νομιμότητος και να θεραπεύω τα τραύματα της παιδικής μου ηλικίας. Έτσι, δεν υπενήσουμε μόνο την ιδιαιτερότητα τη σεξουαλική του Μάνου, αλλά το βαθύ τραυματισμό. Ναι, δεν είχε περάσει καλά, ναι, αυτό το παιδί. Είχε βαθύ τραύματα. Κανείς δεν ξέρει ότι ο Μάνος ήταν φορτωτή στο λιμάνι του Πειραιά, Εφημεριδοπόλης. Α, ναι. Βέβαια. Εφημεριδοπόλης. Ή υπήρξε αντικείμενο εκβιασμών. Απίστευτο. Λόγω. Ναι, ναι. Λόγω. Και, δηλαδή, αυτό, όταν ο Μάνος γράφει τις εξυλλακτικές ζωγραφίες και παρουσιάζει με λόγιο τρόπο μέσα από το πιανίσιμο, ας πούμε, μετά από το πιάνο. Με συμφωνικό τρόπο τα έξι λαϊκά τραγούδια του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, του Μιτσάκη, του Χατζιαποστόλου κλπ. Αυτό είναι βίωμα του Βαβακάρη. Του Καλά, μα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν είναι τεχνητό δηλαδή, διανομενίστικο. Ακόμη και βαθιά καταθλιπτικός να ήταν. Η κατάθλιψη, το λένε και όλοι οι επιστήμονες, και επιστημονικά θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι ακυρώνονται οι καριέρες τους, οι προσωπικότητες τους. Μα ίσως μεγαλύνονται. Οι αξίες τους. Μέσω. Μέσω της μουσικής, μέσω της δημιουργίας ή μέσω της πολιτικής ομίκης που συμπληρώνει επιτέλους, κατανικά το φόβο του θανάτου, τον αγκαλιασμό με το θάνατο. Αυτό είναι και ο έρωτας. Δηλαδή στο Μίκη και στους δύο ο έρωτας παίζει ένα καταλυτικό ρόλο. Έντονο ρόλο. Ο Μίκης έχει δύο τάσεις αντίθετες μέσα του. Ένα ασκητικό ιδεώδες στην νεότητά του, μακρόχρονη παρθενία, παρά το δεσμό του με τη Μυρτώ, με πήγε 27 χρονών για να ολοκληρώσει, ας πούμε. Και μετά έχει την αντίθετη τάση, τον διονυσιακό παροξυσμό. Δηλαδή ο θείος Βάχος, που δεν πίνει από ένα ποτηράκι μόνο κρασί, πίνει από πολλά ποτηριά, ας πούμε, κατάλαβες. Και φαντάζομαι όποιος αποφασίζει να κάνει πορεία ζωής με τον Μίκη, το έχει υπόψη του αυτό. Ναι, γιατί είναι ταλαιπωρία έτσι. Μεγάλη. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω να φαντάζεστε μια συμβατική οικογενειακή ζωή. Μα δεν γίνεται, αυτό πρέπει να το ξέρεις. Ο Μίκης είναι μεγάλος μπελάς, να είσαι σύντροφος, συνεργάτης, σύζυγος, ερωμένη, φίλος όπως εγώ ας πούμε και λοιπά. Κόρη, γιος, αυτά είναι άστα. Λοιπόν, αλλά η δωρεά του προς εμάς είναι εκατονταπλάσια από το κόστος, αλλά το κόστος υπάρχει. Ακόμα και στο οικονομικό ήθελα να σου πω, Σωτήρη, που έκανα ένα υπολογισμό κάποτε. Τα τρία Άκης, Καζαντζάκης, Θοδωράκης, Χατζηδάκης, έχουν προσφέρει στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα περισσότερο από το άλλο Άκης, τον Ποδοσάκη. Δηλαδή μέσω του κύματος τουρισμού, φαντάσου τα παιδιά του Πειραιά τι τουρισμό έφεραν στην Ελλάδα, ή ο Ζορμπάς του Μίκη, ξέρω εγώ. Έγινε μόδα η Ελλάδα, Σωτήρη, σε όλο τον κόσμο στη δεκαετία του 60. Βέβαια, όσοι τον έχουν γνωρίσει από κοντά λένε πως είναι πολύ φιλοχρήματος ο Μίκης. Ο Μίκης. Ναι. Αδερφέ, θα σου πω κάτι πρώτη φορά επειδή είμαι στο Βόλο και ποιος ξέρει, αν περάσουν άλλα 12 χρόνια να ξαναειδωθούμε. Πέρασαν τόσα, όχι. Ναι, από το Ζητούνται Αλχημιστές. Κάναμε την εκπομπή στο Ζητούνται Αλχημιστές. Δηλαδή ενώπιον της επερχόμενης κρίσης που την λέει, ζητούνται αλχημιστές, δηλαδή άλλου είδους ηγέτες. Δεν τους βρήκαμε. Τόσο δεν τους βρήκαμε. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο ήταν βιβλίο περί της ηγεσίας. Ήμασταν στα λεφτά. Για όχι, το λέω. Περί της ηγεσίας σε συνθήκες αβεβαιότητας και κρίσης. Λοιπόν, θα σου πω, κάνω μια εξομολόγηση. Ο Μίκης κινδυνεύει να πάει σε δημόσιο γεροκομείο. Φράγκο δεν υπάρχει. Από το που έχει κάνει τόσα πράγματα. Και... γιατί πια ξέρει άλλο τι. Αυτά είναι μόνο από τα δικαιώματα. Ναι, έχει τελειώσει. Η ΑΕΠ είχε όλα αυτά τα μπλεξίματα. Χρεοκόπησε η ΑΕΠ, δεν παίρνει φράγκο από εκεί, δεν είναι. Συμφωνικά του έργου, επειδή είπε πριν και όπερες, δεν παίζονται στην Ελλάδα. Που αυτά είναι που δίνουν μια αμοιβή, ας πούμε. Δεν παίζονται. Ζει ο Μίκης χάρη στην Γερμανία. Διότι η Γερμανία που ο ίδιος δεν έχει καταγγείλει όσο κανείς άλλος. Του στέλνει τα δικαιώματα. Η Γερμανία, αδερφέ, τον καλεί να πάει στο Αμβούργο, στη Δρέσδη, στη Στουτγκάρδη, να παρουσιάσει το έργο του, το συμφωνικό, τις όπερές του. Το φαντάζεσαι αυτό. Τον αναγνωρίζουν οι Γερμανοί που έχουν τεράστια μουσική παράδοση. Εμείς δεν έχουμε αντίστοιχη στη λόγια μουσική. Και εδώ τον αναγνωρίζουν οι δικοί μας διορισμένοι των κρατικοδίαιτων πολιτιστικών θεσμών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται απόψε. Έχουμε λοιπόν στις 7 ραντεβού με τον Μίμη Ανδρουλάκη. Όπου θα τα πούμε όλα και έχουμε και μουσική. Μουσική βραδιά στο τέλος. Έχουμε λοιπόν τον Θανάση Σαμαρά, τον συνάδελφό μας, και την Αρετή Τζανετοπούλου από τη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Βόλου. Θα αποδώσει αποσπάσματα η Λίνα Φιτιλή, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Θα συντονίσει η Ρωσάνα Πόποτα. Θα καλωσορίσει η Ντία Ιμουτσινά, η πρόεδρος. Η οποία οργάνωσε και. Βεβαίως, του Κέντρου Πολιτισμού Ιολκός.
Και έχουμε τον Ζαφύρη Κουκουσέλη στο πιάνο και τους μαθητές του Οδείου Ρυθμός. Όπως είπαμε, με μουσικό πρόγραμμα. Τώρα να έχει γράψει κάποιος. Θα πούμε τα πάντα το βράδυ, έτσι. Τραγουδάτε. Εγώ. Τον συνοδεύετε. Ναι, τον Μίκη. Ναι, κοιτάξτε, κανονικά εγώ έπρεπε να γίνω τραγουδιστής του Μίκη, αλλά. Αλλά. Γιατί. Η φωνή μου είχε παραμορφωθεί στον πιθικοτσιακό, ας πούμε. Ο Μίκης με έχει παρακαλέσει πολλές φορές να κάνω δίσκο. Αλλά θα ήταν γελίο. Έχετε φωνή, έχετε λαρίγκι. Ναι, έχω. Έχω λαρίγκι, ας πούμε. Όσοι έχουν ζήσει παρείστικες ερμηνείες. Λόγω της κριτικής μου καταγωγής. Γιατί και ο Μίκης έτσι έχει πάρει από παντού. Αλλά από την Κρήτη έχει πάρει το ρυθμό. Αυτό που είναι και η βάση του Ζορμπά, ας πούμε. Αυτός ο ρυθμός. Λοιπόν, είναι... αν μας αφήσετε εμάς ελεύθερους φωνάζουν και έχουν δίκιο. Θα ακυρώσουμε τους άλλους. Διότι μέσα από το Μίκη, τελευταία λέξη, ναι. Θα δείτε όλα τα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδας. Τον Χαρίλο Φθοράη, τον Κύρκο, τον Κωνσταντίνο Καραμάνη. Τώρα γιατί με τσιγκλάτε να σας ρωτήσω για την υπουργοποίηση του Κουβέλη. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή τα μυστικά του ραντεβού με τον Ανδρέα Παπανδρέου θα σε εκπλήξουν. Διότι είναι τα μόνα που δεν είναι καθόλου γνωστά. Θα μου πείτε κάτι για τον Κουβέλη ή όχι, σε άλλη συνάντηση. Στην αριστερά υπάρχει μια κακή παράδοση να λέμε κακά λόγια ένας για τον άλλο. Εγώ έχω υπερβεί αυτή. Όχι, πείτε ό,τι νιώθετε. Εγώ δεν παραγγέλνω. Είμαστε λίγο προς να ξέρετε, είμαστε εμείς οι αριστεροί. Ε? Είμαστε λίγο σαν τους κατζόχερους. Αν πλησιάσει ο ένας τον άλλο, τον τσιμπά. Πρέπει να βρούμε μια μικρή απόσταση, έτσι. Μάλιστα. Ιδέα τι. Ευχαριστώ θερμά. Καλό τάξιδο το βιβλίο Σαλός Θεού. Ο μυστικός Μίκης από τις εκδόσεις του Πατάκη. Εις το επανειδήν, όχι μετά από 12 χρόνια.